Το όργιο τροπολογιών υπουργικών και δεν ξέρουμε και άλλων βουλευτικών συνεχίζεται, κύριε Πρόεδρε. Ήδη πριν από λίγο λάβαμε και νομίζω και οι υπόλοιποι εδώ, τα υπόλοιπα κόμματα, άλλες δύο υπουργικές τροπολογίες. Έως πότε θα συνεχιστεί αυτό, κύριε Πρόεδρε? Υποτίθεται ότι υπάρχει εδώ και καιρό απόφαση στη διάσκεψη των Προέδρων, έστω και με την έναρξη της διαδικασίας στην Ολομέλεια συζήτησης ενός νομοσχεδίου, να μην κατατίθονται τροπολογίες. Βέβαια, συνεχίζεται αυτό το όργιο και δεν ξέρω μέχρι πότε θα συνεχιστεί, τουλάχιστον για σήμερα, μιας και είναι και η τελευταία συνεδρίαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, όπως έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα στα αντίστοιχα μέτρα που θεσπίστηκαν, νομοθετήθηκαν το Σεπτέμβριο και αφοράν τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα μέτρα, τα οποία μπορεί βεβαίως να βελτιώνουν τις παροχές, τις συνθήκες περίθαλψης του λαού και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία και παράλληλα την αποκατάσταση. Συστηματικά βεβαίως αναδεικνύουμε τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό στα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και παράλληλα διεκδικούμε την επίλυσή τους με τις παρεμβάσεις μας τόσο στις διαδικασίες της Βουλής, αλλά κυρίως με τη δράση μας στο πλαίσιο του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Και επισημαίνουμε πως τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να εξασφαλίζεται η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται ο επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά ανεπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, προκειμένου να μπορούν να παρέχονται έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές, θεραπευτικές πράξεις, σε όσους φυσικά έχουν ανάγκη, χωρίς όμως όρους και προϋποθέσεις. Και κατά τη γνώμη μας, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η ανάπτυξή τους και η απολύτως και καθολική αξιοποίησή τους από το λαό δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την ατομική διάθεση προσφοράς, διότι αποτελεί λαϊκό δικαίωμα και κρατική ευθύνη που απορρέουν από το χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτές οι υπηρεσίες και επιπλέον από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν τον πλούτο στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει πλήρως να εξασφαλίζει αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες και μόνο επικουρικά και συμπληρωματικά να αξιοποιούνται τυχόν προσφορές. Και απέναντι στο γνωστό επιχείρημα τόσο της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και των άλλων κομμάτων ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, υπάρχει κρίση και πάει λέγοντας, η πραγματικότητα είναι ότι και στην περίοδο των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης το κράτος και το κεφάλαιο με όλες τις κυβερνήσεις του υποχρηματοδοτούσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές, παράλληλα παίρνοντας μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών, ενώ οι ασθενείς πλήρωναν πολλά περισσότερα και όλα αυτά σήμερα βεβαίως επιταχύνονται και πολλαπλασιάζονται. Διότι η ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Έτσι το κράτος ποτέ δεν έχει λεφτά για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Διότι αποτελεί πολιτική επιλογή η παντός είδους στήριξη των μεγαλοεπιχειρηματιών μέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, είτε ζεστό χρήμα απευθείας για την εξασφάλιση της υψηλής τους κερδοφορίας. Όμως αυτά που παράγουν οι εργαζόμενοι και πολύ περισσότερο αυτά που εμποδίζονται να παράξουν λόγω της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας φτάνουν και περισσεύουν για την ανάπτυξη ενός δημόσιου, σύγχρονου, καθολικού και δωρεάν συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αξιοποιούν αυτού του τύπου τις συμφωνίες, όπως τη συγκεκριμένη με το Ίδρυμα Νιάρχους, ώστε να επιδράσει με πολλαπλούς στόχους, ιδεολογικά βεβαίως, στο λαό, στους εργαζόμενους. Αφενός να καλλιεργήσει στο έδαφος των σοβαρών προβλημάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος, του καπιταλισμού, του συστήματος της εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να συμφιλειωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός μας με την αντίληψη ότι όσο περισσότερο πάει καλά η κερδοφορία των επιχειρηματιών, μπορεί να περισσέψει και κανένα ψίχουλο και παράλληλα οι εργαζόμενοι να εθίζονται με την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές
όχι ως δικαίωμα, αλλά ως φιλανθρωπία. Γιατί την ίδια ώρα που εμφανίζονται ως μεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού, όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι θεωρούν, για παράδειγμα, αιτία πολέμου, ακόμα και τη διεκδίκηση μιας στοιχειώδους αύξησης στο μισθό, βελτίωση συνθήκων εργασίας και ασφάλειας, διαμορφώντας δηλαδή συνθήκες δουλειάς και ζωής με όρους περασμένων δεκαετιών. Όμως είναι γνωστό ότι και σε αυτόν τον τομέα λειτουργεί ποιο, το κόστος όφελος. Έτσι διαθέτουν είτε οι ίδιοι είτε μέσω του κράτους ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών από τη δουλειά των εργαζομένων για να εξασφαλίζουν πολλαπλάσιο κέρδος επιδιώκοντας την ενσωμάτωση και τη λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Ενώ η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, με τις πολιτικές τους υπέρ της πλουτοκρατίας συμβάλλουν ώστε το δικαίωμα των ασθενών σε απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό κλπ. Στις δημόσιες δομές υγείας να παρουσιάζονται ως προσφορά από αυτούς που καταδικάζουν το λαό στην εξαθλίωση. Και αυτό το περιεχόμενο έχουν οι βαρύγδουπες ευχαριστήσεις τόσο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, για παράδειγμα, πέρυσι να θυμίσω στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προς το Ίδρυμα Νιάρχος, όπως και των αντίστοιχων υπουργών, της κυβέρνησης, αλλά και όλων των άλλων κομμάτων, μέχρι και του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής στις αντίστοιχες συζητήσεις των νομοσχεδίων στη Βουλή για αυτές τις δωρεές και όχι μόνο. Δίνετε λοιπόν όλοι μαζί τα εύσημα χειροκροτώντας αυτούς που με τις πολιτικές σας υπηρετείτε, προκειμένου να μην θυχτούν τα κέρδη τους. Γι' αυτό συμφωνείτε όλοι και δεν λέτε κουβέντα, για παράδειγμα, για τις 57 φοροαπαλλαγές που έχουν οι εφοπλιστές ή το τζάμπα αφορολόγητο για παράδειγμα πετρέλαιο, όταν ο λαός το χρυσοπληρώνει και οι αγρότες το χρυσοπληρώνουν ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής των προϊόντων και με αυτόν τον τρόπο. Όταν, για παράδειγμα, η συμμετοχή ακόμα και στην περίοδο της κρίσης από τα τεράστια και αμύθιτα κέρδη που βγάζουν όλοι αυτοί οι εφοπλιστές και επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδο μόνο κατά 5%, ενώ το λαό τον τσακίζεται και πριν και τώρα, ο οποίος πληρώνει έως και 95% των φορολογικών εσόδων. Ακόμα και στη μείωση αυτής της περίφημης εθελοντικής συνεισφοράς στα φορολογικά έξοδα, τη μειώσατε και κανένας δεν άνοιξε, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν δήλωσε την αντίθεσή του, στο ότι μειώθηκε έστω αυτή η εθελοντική συνεισφορά από το 110 στα 40 εκατομμύρια. Σε αυτό δεν συμφωνήσατε όλοι? Ή για παράδειγμα, στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος δεν απορρίψατε τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και τα άλλα. Δεν απορρίψατε τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για άρση των προνομίων των εφοπλιστών και μάλιστα επιμείνατε στην παραμονή των προνομίων τους. Και βέβαια ο κατάλογος δεν έχει τέλος, είναι μακρύς. Έτσι λοιπόν και ο ονομαζόμενος εθνικός ευεργέτης, αφού λαιλάτησε το πλούτο της χώρας μας και όχι μόνο, τους εργαζόμενους μέσω της άγριας εκμετάλλευσης, έρχεται με τις ευλογίες του αστικού κράτους, των κυβερνήσεων και δίνει πενταροδεκάρες από τα αμύθιτα κέρδη του που προήλθαν με τίμημα ακόμα και τη ζωή δεκάδων εργατών στα ναυπηγεία, όπως και εκατοντάδων κατοίκων ως αποτέλεσμα της μόλυνσης που προκάλεσε στο Θριάσιο. Αυτά τα ξεχνάμε? Τα ξεχνάτε? Γιατί ακόμα και αυτά τα λεφτά που δίνει είναι λεφτά των εργαζομένων. Και εμείς δεν τον ξεμπλένουμε τον ίδιο και την τάξη του, όπως κάνει και η σημερινή κυβέρνηση που πιστοποιήθηκε ως σύγχρονο πλυντήριο των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους τους. Σε αυτούς δεν οφείλεται, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεκαετίες τώρα η Θεσσαλονίκη, μιας και συζητάμε για τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, που ήρθε και το συζητήσαμε στην Ολομέλεια και το κομμάτι αυτό. Έτσι λοιπόν το γεγονός αυτό ότι δεκαετίες τώρα η Θεσσαλονίκη είναι χωρίς παιδιατρικό νοσοκομείο ή ότι τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας που φτιάχτηκαν όλο και πιο πολύ ενισχύουν τα επιχειρηματικά και εμπορευματικά τους χαρακτηριστικά και ότι και αυτά που θα φτιαχτούν σε αυτό το καθεστώς θα λειτουργούν. Ή για παράδειγμα ολόκληρη Ανατολική Αττική διαθέτει ορισμένα μισολειτουργούντα κέντρα υγείας και ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ή ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας είναι υποστελεχωμένες και με σταθερά αυξανόμενο τον αριθμό των υγειονομικών που εναλλάσσονται μεταξύ της ανεργίας και της φθηνής προσωρινής εργασίας.
ή ότι 4 δισεκατομμύρια ετησίως πάνε για τις νατοικές στρατιωτικές δαπάνες προκειμένου να συμμετάσχουν στο πλιάτσικο όπου γης, ενώ για τη λαϊκή υγεία δεν περισσεύει ευρώ. Έτσι, μετά την προμήθεια, για παράδειγμα, του PET scan στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στην επικράτεια, και την παραγωγή για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων, εμείς βάλαμε και στην Επιτροπή, αν θέλετε, κάποια ερωτήματα. Πώς θα γίνει και με ποιον τρόπο η στελέχωση? Ποιοι θα είναι οι όροι παροχής των υπηρεσιών? Το κράτος θα χρηματοδοτεί ώστε να παρέχονται πραγματικά δωρεάν υπηρεσίες ή θα τα φορτώσει στα υποχρηματοδοτούμενα ασφαλιστικά ταμεία και στις εισφορές των εργαζομένων και των συνταξιούχων? Οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καλά αμοιβόμενοι, ή θα είναι με τις μοντέρνες εργασιακές σχέσεις που προσομοιάζουν με τις επιχειρήσεις και με την αντίστοιχη αντίληψη στη λειτουργία τέτοιου εξοπλισμού, τα οποία αξιοποιούνται ως μέσα για την εξασφάλιση εσόδων των νοσοκομείων από τις άμεσες και έμεσες πληρωμές των ασθενών, προκειμένου να είναι τα τμήματα βιώσιμα. Αντίστοιχα, κάναμε και μία αναφορά και στην Επιτροπή και το επισημαίνουμε και τώρα, στο άρθρο 1, όπου γίνεται λόγος για την προμήθεια των αεροπλάνων και για την επισκευή των ελικοπτέρων, μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων, μετά την παράδοσή τους, δηλαδή την υπογραφή σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων. Και το ερώτημα που βάλαμε, αν θέλετε, την παρατήρηση, είναι αφορά τους όρους που θα πραγματοποιούνται οι διακομιδές και για τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία, όπως αναφέρεται, έγκριση του Ιδρύματος. Και λέμε, αυτό σημαίνει έμεση παρέμβαση στο σύστημα αεροκομιδών από το Ίδρυμα. Και που ενδεχομένως το κριτήριο του δωρεάν να αποτελεί κριτήριο άρνησης της συμφωνίας από το Ίδρυμα. Τελειώντας το κομμάτι του νομοσχέδιου, την τοποθέτησή μας για το νομοσχέδιο, εμείς θεωρούμε και λέμε ξεκάθαρα ότι η ψήφος μας εκφράζει την κριτική μας για τις ευθύνες και της παρούσας κυβέρνησης, η οποία με την πολιτική της υπέρ της πλουτοκρατίας περικόπτει δημόσιες παροχές στην υγεία, αυξάνει την ανταποδοτικότητα και τις πληρωμές της υπηρεσίας υγείας, τα φάρμακα σε εξετάσεις κλπ. Συμβάλλοντας ώστε το δικαίωμα του λαού, των ασθενών, είτε σε αναγκαίες δημόσιες μονάδες, είτε σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, είτε σε μέσα διακομιδής, να παρουσιάζονται ως προσφορά ευεργεσία από αυτούς που εκμεταλλεύονται και πλουτίζουν από τον μόχθο, τον κόπο και τις αιματηρίες θυσίες του λαού μας. Και παράλληλα τον καταδικάζουν στην εξαθλίωση. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, στο χρόνο που απομένει, μια τοποθέτηση σε ό,τι αφορά την περίφημη τροπολογία για το αφορολόγητο. Η κυβέρνηση εδώ, και ακούσαμε και λίγο πριν στην συζήτηση ή στις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων και το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες, η κυβέρνηση θέλει και επιβράβευση για αυτή την τροπολογία. Πρόκειται για κοροϊδία, για εμπεγμό της δίθεν κοινωνικής ευαισθησίας που παρουσιάζει ότι έχει. Καταργεί στην ουσία ένα αντιλαϊκό μέτρο και συγχρόνως αναιρεί αντίμετρα. Απ' τη μία δίνει και απ' την άλλη παίρνει, ώστε να μην φυγούν τα ματωμένα υπερπλεονάσματα από την αναφέμαξη του λαού. Και αυτό που αναδεικνύεται παρά τις όποιες κορώνες και λεονταρισμούς του Πρωθυπουργού χθες και της κυβέρνησης, αναδεικνύεται η πλήρης ευθυγράμμιση στη δημοσιονομική πειθαρχία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών. Έτσι λοιπόν εξηγείται και η άρνηση της κυβέρνησης για τη μείωση του αφορολόγητου στην τροπολογία δηλαδή που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον Μάιο και βεβαίως την επανακαταθέσαμε και στο σημερινό νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι είναι λύση η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας του Κομμουνιστικού Κόμματος και σημαίνει όντως και ουσιαστικά την πραγματική μείωση του αφορολόγητου χωρίς όρους και προϋποθέσεις που πλήττουν πάλι το λαό μας. Και βεβαίως αυτή η τροπολογία για την κατάργηση δηλαδή της μείωσης του αφορολόγητου δεν αφορά μόνο τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά επεκτείνεται και στο αφορολόγητο και στην κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου και στους αυτοαποσχολούμενους. Εμείς καλούμε το σώμα να την υπερψηφίσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.